Yeah. Καλησπέρα σα. Δεν είμαι ωραίο. Καλώ είστε. Όχι, καλώ είστε. Ένα κούκλο είμαι. Όμορφο, αρενοπό, με ωραίο καλοφτιαγμένο σώμα, με καρδιά μάλαμα, ψυχή ανεβασμένη, μα κυρίω ένα πνεύμα και ένα μυαλό ξουράφι. Αρχαίο πνεύμα θάνατο. Υπονοείτε κάτι για την ηλικία μου. Ναι, καλέ. Εξάλλου η ηλικία είναι θέμα υποκειμενικό. Ε, όχι και υποκειμενικό. Όσο είναι κανεί είναι. Το θέμα είναι πώ και πόσο αισθάνεται. Άρα είναι θέμα υποκειμενικό. Μα πώ είναι υποκειμενικό, αφού είπαμε τα χρόνια που φορτώνεται κανεί είναι αντικειμενικά. Τόσα. Πόσα. Ε, πόσα. Τώρα κατάλαβα. Τώρα κατάλαβα το βρώμικο παιχνίδι σας να με μπλέξετε στα βρώμικα γρανάζια του συστήματό σα και στι ρεμούλε σα και στην υποκειμενικότητα τη ποιότητά σα. Τι λέτε τώρα. Ό,τι θέλω λέω. Υπουργό είμαι ότι θέλω λέω και ότι θέλω κάνω. Ειδικά δε όταν μου δίνουν τι απαντήσει των ερωτήσεων που πρόκειται να απαντήσω, σκίζω. Ναι, καλά. Έτσι ξέρω κι εγώ. Το θέμα, αγαπητέ μου, δεν είναι να ξέρει, αλλά το να θέλει και να μπορεί. Αυτό το να θέλει και να μπορεί είναι που δημιουργεί τι αμφιβολίε και τα ερωτήματα. Φυσικά και η διαπλοκή του. Ακριβώ. Έστω ότι εγώ θέλω. Άμα όμω δεν μπορώ. Γιατί είστε αδιάθετο. Εννοώ ψυχολογικό. Πιέζομαι. Αυτό δεν είναι τίποτα. Το χειρότερο είναι να μπορεί και να μην θέλει. Όχι, αυτό είναι πιο εύκολο. Γιατί απλώ δεν θέλει. Όχι, πιο δύσκολο είναι. Γιατί αν το συγκρίνει με το διπλανό σου και πει αυτό ρε, α πούμε, ή αυτή θέλει και δεν μπορεί, εγώ να μπορώ και να μην θέλω, τι κόπανο είμαι. Η κοπάνα. Η ε, κοπάνα τι τότε, όσο είναι καιρό. Ναι, αλλά αν μία στο εκατομμύριο βγει. Ε, τότε το βουλώνει, χαλαρώνει και το απολαμβάνει. Έτσι λέτε δεν το λέω εγώ, Είμαστε στο Μαστοροπούλου. Ρίχνετε ευθύνε. Άλλοι έριξαν ευθύνε γιατί δεν μπόρεσαν να ρίξουν κάτι άλλο. Γι' αυτό βγήκε και τα είπε. Σημασία δεν έχει το γιατί βγήκε και τα είπε, μα το ότι τα είπε. Δηλαδή, κύριε Υπουργέ, είστε φίλο του ρητού. Ο σκοπό αγιάζει τα μέσα. Όχι, εγώ είμαι ένα φίλο με το νούμερο 22, γι' αυτό μου την έδωσε, επειδή δεν τη το δώσανε. Ποιον? Το τίτλο. Δηλαδή, κύριε Υπουργέ, Καλώ έκανε το κορίτσι που βγήκε και κατήγγειλε την κατάσταση που κατά τη γνώμη τη επικρατεί στο γνωστό διαγωνισμό. Καλά έκανε, αλλά όπω λέτε κι εσεί, κατά τη γνώμη τη. Μα κύριε Υπουργέ, μετά την καταγγελία τη, υπήρχε ένα μπαράζ καταγγελιών και από άλλε κοπέλε. Ε, που κι αυτέ δεν βγήκανε. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι τα γεγονότα δεν συμβαίνουν ή δεν συνέβησαν. Συνο... Μπορεί να τα αποδείξει. Όχι, βέβαια. <laughs> Διότι όπω ισχυρίζεται, δέχεται ήδη απειλητικά τηλεφωνήματα και αισθάνεται ότι κινδυνεύει. Εσεί το είπατε. Όπω ισχυρίζεται. Παραδείγματο χάρη, μπορώ εγώ να πω ότι Εσεί χρηματίζεστε. Όχι, βέβαια. Γιατί, γιατί εσεί με λαδώνετε. Όχι, ρε παιδί, μάλλον λέω. Με <laughs> ναι, τι λέτε. Δεν μπορώ να το πω γιατί δεν έχω στοιχεία. Έχετε. Αφού είπαμε, εσεί μου ταχώνετε. Ε, όχι, ρε παιδί μου. Άλλο λέω, μην βιάζεσαι. Ναι. ναι, τι λέτε όμω. Δεν μπορώ να πω τίποτα γιατί. Έχασα τον ελληνικό των σκέψιόν μου τώρα. Πρωτότυπο. Δεν σα επιτρέπω. Αυτό. Αυτό ακριβώ είπε. Ποιο. Η κοπέλα σε αυτού που τι τιμέσανε. Έχετε στοιχεία για αυτά που καταγγέλλετε. Ναι, καλά. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια. Η γάτα πάντα. Έρχεστε επιτέλου στα λόγια μου, κύριε Υπουργέ. Μία ωραία κοπέλα. Πολλέ ωραίε κοπέλε τώρα. Πολύ μεγάλοι άνδρε. Ένα ήταν συγκεκριμένο που τα μου τώρα σε όλο το κανάλι, επειδή υπάρχει ένα λιγούρι στην επιτροπή. Έστω. Χωριό που φαίνεται. Κολαούζο δεν ήθελε το κορίτσι. Γιατί όμω δεν λέει ποιο είναι, γιατί δεν κατονομάζει, γιατί δεν δείχνει. Πληγωμένη είναι και αδικημένη, όχι ηλίθεια. <laughs> Τι εννοείται. Γιατί να πήγαινε για να στον κόσμο. Όχι βέβαια. Δεν κρέμεται ο κόσμο από κάποια καλυστία. Απαλού κρέμεται. Ναι, μην το λέτε όμω σε μένα. Σε κάποιου συναδέλφου σα να το πείτε που θέλανε τί και καλά να την πείσουν την κοπέλα να πει ονόματα. Καλεπείτε μα και πρέπει να μα πείτε για να ξέρουν και τα άλλα κορίτσια τι τα περιμένει να γλιτώσουν. Δίκιο έχουν. Ναι, δεν ξέρουν τα διάφορα κορίτσια τι συμβαίνει. Από εμά περιμένουν να το μάθουν. Τότε γιατί πάνε στι διοργανώσει αυτέ. Γιατί υπάρχουν κορίτσια και κορίτσια. Όπω υπουργοί και υπουργοί. Συγγνώμη τώρα αυτό τι σχέση έχει. Πώ δεν έχει. Για πείτε μου. Γιατί. Για να δέχομαι κι εγώ απειλητικά τηλεφωνήματα. Σα υπόσχομαι να μην σα τηλεφωνήσω. Πρώτη σχέση. Ο Πρωθυπουργό διαλέγει του υπουργού του με εντελώ, μα εντελώ υποκειμενικά κριτήρια. Και διαλέγει ανάλογα με το γούστο του. Ακριβώ. Μα είναι γούστο αυτό που έχει. Όλο ο κόσμο έχει καταλάβει ότι σε αυτό υστερεί ο Πρωθυπουργό και ότι όλοι θέλουν να το βοηθήσουν. Για γίνεται πιο σαφή. Γιατί για ο κόσμο του υπουργού. Γιατί δεν ξέρουν τι του γίνεται με τα υπουργεία και τα έχουν κάνει κατά. Όχι βέβαια. Φροντίζουν για τον καλοπισμό του. Να στρώσουν δερματάκι φρέσκο. Αισθητικό είναι το ζήτημα. Εμένα γιατί δεν με για το σε κανείς να το χαρώ κι εγώ. Εσά δεν θέλουν ούτε να σα φτύσουν. Εξάλλου, καλό μελέτα και έρχεται. Ευχαριστώ. Άλλη σχέση των καλλιστήρων με την πολιτική. Γιατί δέρνουν του συνταξιούχου και του κλάδου που απεργούν οι αστυνομικοί. Γιατί. Για γυμναστική το κάνουν. Φροντίζουν για την καλή του φυσική κατάσταση. Και για να διατηρούν το σώμα του σφιχτό και σφριγυλό. Ε, τότε να κατεβού κι εγώ να πλακώνουμε. Να κατεβείτε, να κατεβείτε. Και εσεί και οι συνάδελφοί σα. Γιατί μόνο έτσι υπάρχει πιθανότητα να αναδομηθείτε και να ησυχάσουμε από εσά. Υπάρχουν όμω, ξέρετε, και μερικέ διαφορέ ανάμεσα στην πολιτική και στα καλλιτεία. Για πείτε μου, θα σα λύσω κάθε απορία. Κανεί δεν ζητάει από εμά να αποκαλύψουμε πρόσωπα και πράγματα. Μα είστε με τα καλά σα. Αυτοί που ρωτούν σε άλλη περίπτωση είναι τα πρόσωπα και βρίσκονται μέσα στα πράγματα. Και εμεί ποτέ δεν πρόκειται να τα πούμε, βέβαια, γιατί έτσι κι αλλιώ δεν έχουμε λόγο να σώσουμε κανέναν κόσμο, έτσι. Ακριβώ. <ΣΣ> Ωραία τα λέω. Ε. Δηλαδή, ξέρετε και κάτι άλλο. Τι, τι. Εμεί ποτέ δεν πετάμε τα παπούτσια μα. Και ο Λάκης πού βρήκε τόσα παπούτσια για το σκηνικό του. Τι θέλετε να πείτε. Αφήστε, μη συνεχίσω γιατί κινδυνεύω. Είμαι και νέος ακόμη. Με μυαλό όμως, ε. Αυτό μάλλον θα με φάει. Ναι, απαντήστε μου όμως. Εμείς γιατί ποτέ δεν πετάμε τα παπούτσια μας. Γιατί αν τυχόν τα βρει κανεί, θα βρει σε αυτά γραμμένη όλη την ιστορία της Ελλάδος. Παλαιότερη και σύγχρονη. Και πολύ θα λυπηθεί. Σωστός. Το συμπέρασμα, κύριε Υπουργέ. Μιλάτε εσεί, λέγετε αυτό που πιστεύετε και αυτό που θέλετε. Κάποιο θα τα ακούσει, γιατί. Φτιάχνουν οι Έλληνε κυκλώματα και η ιστορία οι παρέε. Κάποια μέρα όλοι θα βρουν το μαστορόπουλό, μαστορόπουλό του.